Το ηλεκτρικό ρεύμα παραμένει πάνω από τα 200 ευρώ στην τιμή χοντρικής, με τη σημερινή τιμή στα 219 ευρώ και 12 λεπτά. Την ίδια ώρα, αναφορά προς τους αρμόδιους υπουργούς κατατέθηκε σήμερα με πρωτοβουλία του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Ραγκούση σχετικά με τις απειλές που καταφθάνουν μέσω επιστολών παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας στα σχολεία του Κερατσινίου Δραπετσόνας, όπως και του Περάματος, για τους ανεξόφλητους λογαριασμούς που αδυνατούν να πληρώσουν. Όπως αναφέρουν σε ανακοινώσεις τους οι δήμαρχοι, η κυβερνητική αναλυσία και η διαφορία των υπουργών επιτρέπει να εκβιάζουν ακόμη και τα σχολεία με διακοπή ρεύματος. Μένουμε στο θέμα. Καλησπερίζω τον Δήμαρχο Κερατσινίου Δραπετσόνας, τον κύριο Χρήστο Βρετάκο, για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και πού βρισκόμαστε. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Λοιπόν, καταρχάς, προχθές σας έβλεπα και στο Κόντρα 24, στην Αναστασία Γιάμαλη, να κρούεται ουσιαστικά τον κόδωνα του κινδύνου για το ενδεχόμενο διακοπής σε ένα δημοτικό και ένα νηπιαγωγείο, έτσι, αποκοπής του ρεύματος, σωστά? Είναι δύο ειδοποιητήρια που ήρθαν σε ένα δημοτικό σχολείο και ένα νηπιαγωγείο της πόλης, έτσι. Τι έχει γίνει έκτοτε? Μάλλον έχει γίνει κάτι έκτοτε, ας το ξεκινήσω έτσι πιο απαλά. Όχι, όχι. Κανείς δεν μας έχει ενοχλήσει μετά από τη δημοσιοποίηση ενός γεγονότος που είναι απαράδεκτο. Καταλαβαίνετε το μέγεθος. Για σχολεία και παιδικού στάθμου και νηπιαγωγείο μιλάμε, φυσικά. Στις δικές μας γειτονιές έχουμε συνηθίσει φυσικά τα προηγούμενα χρόνια να κόβεται το ρεύμα σε ανήμπορους αδύναμους ανθρώπους. Έτσι για αλλιώς δηλαδή δεν είχαμε κάποια άλλη αντιμετώπιση από τη μεριά. Κυρίως της ΔΕΗ. Επιτρέψτε μου να βγάλω το ΔΕΛΤΑ της επιχείρησης ηλεκτρισμού που την κάναμε αυτό που είναι. Και σήμερα αντιμετωπίζει έτσι τους ανθρώπους. Αλλά δεν περίμενα εγώ, γιατί είμαι και δάσκαλος, ξέρετε, 30 χρόνια σχολεία, δεν περίμενα ποτέ ότι θα έφτανε στο σημείο μια διοίκηση μιας επιχείρησης να αντιμετωπίσει έτσι σχολεία της πόλης. Εμένα δεν με τρομάζει το γεγονός ότι θα μείνουν τα σχολεία χωρίς ρεύμα, γιατί αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει, έτσι, να είναι ξεκάθαρο. Θα το καλύψει ο Δήμος, εννοείται προφανώς. Δεν ξέρω αν θα πληρώσουμε λογαριασμούς. Σας λέω αλήθεια. Ναι, ο Δήμος το επόμενο λεπτό θα συνδέσει το ρεύμα στους ανθρώπους. Το έχουμε ξανακάνει. Ναι. Όταν άνθρωποι που δεν είχαν να φάνε από μια ανάλγητη επιχείρηση κοβόταν το ρεύμα, οι ηλεκτρολόγοι μας το συνέδεαν και ας πει κάποιος ότι αυτή τη στιγμή παρανομώ ή σπρώχνω τον κόσμο να παρανομήσει. Ναι. Το ρεύμα στα σχολεία δεν θα κλείει. Δεν θα κοπεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να κοπεί. Είτε θα το καταλάβει η κυβέρνηση και αυτούς που αμείβονται σε ένα χρόνο. Όσο αμείβεται ένας δημότης μου δουλεύοντας 30 χρόνια, θα καταλάβουν ότι δεν μπορούν να απειλούν τις σχολικές μονάδες με κλείσιμο του ρεύματος. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, ή θα το καταλάβουν και θα το αλλάξουν εκείνοι, ή η ίδια η ζωή θα επιβάλλει μια απάντηση. Η οργή των ανθρώπων είναι μεγάλη. Κάποιοι πρέπει να το προσέξουν αυτό. Από ό,τι καταλαβαίνω, υπονοείται κινητοποίησης, έτσι. Βράζει η Δραπετσόνα, αυτό καταλαβαίνω. Έτσι. Υπονοώ ότι δεν υπάρχει περίπτωση το 2022 ρεύμα του Δήμου μας, μάλλον σχολείο του Δήμου μας, να μείνει χωρίς ρεύμα, γιατί κάποιος θα τολμήσει να το κόψει. Ξέρετε, τα χρέη που δημιουργούνται και θα συνεχίσουν να δημιουργούνται το επόμενο διάστημα δεν αφορούν την υπερκατανάλωση των σχολικών μονάδων. Ό,τι καίγανε οι άνθρωποι καίνε και σήμερα. Όλα αυτά είναι τα πόνερα της ρήτρας αναπροσαρμογής. Αυτό εννοείται. Τα πόνερα λοιπόν ότι κάποιοι μετέτρεψαν το αγαθό σε εμπόρευμα. Ναι. Προφανώς και δεν θα πληρώσουν οι δημότες του Κερατσινίου και της Δραπετσόνας τα υπερκέρδη των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας. Και αυτό είναι δεδομένο στη δική μας αντίληψη. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Βρετάκο, θα το παρακολουθούμε το θέμα. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Και εσείς. Καλό κουράγιο.